Να πάμε στο Καρπενήσι. Πάμε να πραγματοποιήσουμε την πρώτη ζωντανή σύνδεση, το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Εκεί θα συναντήσουμε την Αναστασία Λιάνγκου. Το Καρπενήσι, ξέρετε, φημίζεται και ορισμένοι χρησιμοποιούν και τον όρο Ελβετία της Ελλάδος. Κυρία Λιάνγκου, δεν ξέρω κατά πόσο αν φέτος η Ελβετία της Ελλάδος είχε πέρασει. Δηλαδή την επισκέφτηκαν πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα, βέβαια, από το εξωτερικό, δεν ξέρω. Θα μας πείτε εσείς οι ίδια τι κάνετε. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Είμαστε καλά. Εσείς τι κάνετε? Καλά, όσο μπορούμε. Προηγήθηκε μια τραγική είδηση, αλλά θα προσπαθήσουμε λίγο έτσι να... Δυστυχώς, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το κλίμα εμείς βέβαια εδώ. Για πείτε μας, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Εμείς βρισκόμαστε στη Ζινοπούλου. Είναι ο κεντρικός δρόμος εδώ στην πλατεία Καρπενησίου. Στην Ελβετία της Ελλάδος, όπως είπατε κι εσείς. Ναι. Όπως βλέπετε από πίσω είναι λίγο ακόμα στολισμένα. Υπάρχει μια μικρή κυκλοφορία. Βέβαια είναι κυρίως από ντόπιους, όπως σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε καθόλου τουρίστες φέτος. Δεν ισχύει αυτό που μόλις αναφέραμε, όπως γινόταν άλλες χρονιές, να έχουμε κόσμο. Εδώ, ντόπιοι μόνο. Συνήθως αυτή την περίοδο, σε σχέση και με πέρυσι, τα προηγούμενα χρόνια, χιόνιζε στο Καρπενήσι, είχε πέσει χιόνι? Βεβαίως. Κάθε χρόνο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αυτές τις μέρες είχε σίγουρα χιόνι στο Καρπενήσι. Η θερμοκρασία ήταν σίγουρα κοντά στο μηδέν και μείον. Αυτές τις μέρες ήταν ένα αλλιώτικο Καρπενήσι, ακόμη και στον καιρό. Δηλαδή δεν έχει βοηθήσει ούτε ο καιρός φέτος κατά κάποιο τρόπο? Καθόλου. Εκεί την περιοχή. Καθόλου. Ήλιο βλέπουμε. Το μόνο που μας αφήνει αυτός ο ήλιος είναι να πηγαίνουμε έξω, να πατάμε το έξι και να πηγαίνουμε καμιά βόλτα στα βουνά. Είναι ένας χειμερινός προορισμός στο Καρπενήσι και θέλω να σας ρωτήσω αν χειμερινά καταλήματα, δηλαδή μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, εποχικές, έχουν ανοίξει. Δεν έχουν ανοίξει, δηλαδή όλα τα ξενοδοχεία εδώ πέρα, τα σαλέ, όλοι οι ξενώνες που έχουμε και στα χωριά και στην πόλη είναι κλειστά. Αφού από τον νόμο μπορούν να μείνουν προαιρετικά. Αυτό θέλω να σας πω, ότι ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουν, αλλά οι άνθρωποι αν δεν έχουν ούτε μία κράτηση, τι να μπουν στη διαδικασία? Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, ο Καρπενησιώτης δεν θα πάει να μείνει σε ένα κατάλημα, σε ένα χωριό. Οπότε και αυτοί είναι κλειστοί όπως και πολλοί άλλοι. Στα ορεινά έχει πέσει χιόνι? Καθόλου. Μόνο στα βουνά είχε ρίξει λίγο χιόνι. Βέβαια αναμένεται. Το Σαββατοκύριακο μας έχουν πει για χιόνι, μας έχουν πει για μείον 5, μείον 6. Το περιμένουμε και ευελπιστούμε. Εδώ θα χιονίσει, λένε, στην Κρήτη. Φαντάζομαι στο Καρπενήσι πάνω κάτω θα δείτε άσπρη μέρα. Ποιο SMS θα στείλετε εκεί για να μετακινηθείτε? Το 6. Βέβαια είμαστε και τυχεροί. Δηλαδή το 6 εδώ έχει νόημα. Βγαίνουμε, είμαστε στα βουνά, είμαστε μέσα στο πράσινο, είμαστε στα έλατα. Ανοίγει η ψυχή μας. Διορθώστε με, τους προηγούμενους μήνες η περιοχή στο Καρπενήσι είχε χαρακτηριστεί ως μια COVID-free περιοχή. Ναι. Δηλαδή μια περιοχή που υπήρξαν ελάχιστα κρούσματα. Πραγματικά μέσα τον Οκτώβρη ήμασταν σταθερά μηδέν. Ήταν συνεχόμενα μηδενική. Πόσους κατοίκους? Πόσους κατοίκους? Γύρω στις 7-8.000 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η μόνιμη κάτοικη εδώ. Μηδενική μέχρι τον Οκτώβρη. Εκεί, στο Νοέμβριο, όπως ήταν αναμενόμενο, είχαμε κάποια κρούσματα. Και τώρα πάλι, το τελευταίο διάστημα, συνεχίζουμε και είμαστε μηδενικοί. Τόση ώρα παρακολουθούμε, βέβαια, ζωντανή σύνδεση και εσάς που μας δίνετε αυτές τις πληροφορίες και από πίσω δεν έχει περάσει άνθρωπος. Ναι, άνθρωπος. Κυριολεκτικά βγαίνεις και λες, τι γίνεται, δεν θα δω κανένα. Εντάξει, εννοείται θα υπάρχουν στιγμές που θα έχει κίνηση με κάποια αυτοκίνητα, αλλά ακόμη και να θες να πας για περπάτημα, δεν θα υπάρξει συνοστισμός. Είναι μια αεροκατοικημένη περιοχή που δεν συναντάς εύκολα άνθρωπο. Κλειστά πάντως τα εμπορικά καταστήματα και εκεί, σωστά? Ναι, ναι, κλειστά όλα εδώ πέρα, κλειστά. Αυτό σίγουρα είναι μια λυπηρή εικόνα. Το Καρπενήσι περίμενε να είναι γεμάτο αυτές τις μέρες. Είναι 1-2 μήνες που δουλεύει. Και είναι σίγουρα στενάχωρο για μια περιοχή που περιμένει ένα το χρόνο να δουλέψει, το να είναι τα πάντα κλειστά. Οπότε η σεζόν εκεί για τους ντόπιους επιχειρηματίες είναι χαμένη. Το βλέμμα χαμένη στραμμένο, το βλέμμα στραμμένο, ναι, του χρόνου, για του χρόνου. Μακάρι, μακάρι. Θα πω μακάρι γιατί δεν ξέρω καθόλου πώς θα πάει ούτε του χρόνου ούτε τους επόμενους μήνες με τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Μάλιστα. Εκεί μια κάτοικος, είστε μόνιμη κάτοικος της περιοχής?
Μόνιμη κάτοικος, είμαι στα χαρτιά. Ναι. Είμαι εδώ και 6 χρόνια στο Ηράκλειο. Έχω σπουδάσει και δουλεύω, εργάζομαι εκεί. Εκεί ήθελα να πάω. Αυτή είναι η σύνδεση που ήθελα να κάνω. Μένετε στο Ηράκλειο, αλλά είστε πάνω έτσι στα χαρτιά, όπως είπατε και εσείς, στο Καρπενήσι. Ναι. Έχω έρθει με τη μόνιμη μου κατοικία αυτή τη στιγμή εδώ. Ναι. Και περιμένω μόλις μπορέσω να μετακινηθώ, αφού ανοίξει η εργασία μου, να επιστρέψω πίσω. Αλλά προς το παρόν έχω τα ωφέλη μου εδώ. Μάλιστα. Ανάμεσα σε Καρπενήσι και Ηράκλειο, τι προτιμάτε? Και τα δύο. Νομίζω είμαι πάρα πολύ τυχερή. Κρατάτε καλοκαίρι, μια ζυγαριά. Ακριβώς. Και έχετε το 50-50. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και, εγώ σας ευχαριστώ. Και για την εικόνα εκεί από το κέντρο στο Καρπενήσι, Ελβετία της Ελλάδος. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή εκεί οι κάτοικοι. Και οι επιχειρηματίες, προκειμένου έτσι του χρόνου να ζήσουμε κάπως διαφορετικά και να καλύψουμε όλα όσα χάσαμε φέτος.